Σε ό,τι αφορά πάντως τους ξένους, οι οποίοι συνεχώς συζητούν για την Ελλάδα και ακούμε για έξοδο από το ευρώ κτλ. Ποιο θα είναι το κόστος και τι αναμένεται να γίνει. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι οι αγορές τους, κύριε Φίλιππα, έρχομαι σε εσάς, οι αγορές τους φαίνεται να είναι πιο απομονωμένες ή μάλλον να έχουν απομονώσει την δική μας αγορά, το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο είδαμε τις προηγούμενες 4 μέρες να υποχωρεί. Παρ' όλα αυτά, οι Ευρωπαίοι και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού βλέπουμε ότι κινούνται διαφορετικά. Δηλαδή, μένουν στα δικά τους γεγονότα και αυτά που γίνονται εδώ δεν τους επηρεάζουν τόσο πολύ, τουλάχιστον σε επίπεδο αγορών. Πώς το σχολιάζετε εσείς αυτό? Νομίζω ότι η διαφορά της Lehman Brothers, διατηρισμένη από την αριστερά, έχουν ένα επιχείρημα, το οποίο είναι κατά τη γνώμη μου λάθος και είναι λάθος, ότι εάν καταρρεύσει η Ελλάδα, θα καταρρεύσει και η Ευρωζώνη. Αυτό είναι πιθανό να γίνει. Αλλά κοιτάξτε τι γίνεται. Στη Lehman Brothers ήταν κάτι ξαφνικό. Οπότε οι αγορές ξαφνιάστηκαν. Στην Ελλάδα είμαστε τα τελευταία 4 χρόνια σε κατάσταση, ας πούμε, ημιθανάτου. Δηλαδή, άμα θέλει κάποιος τραβάει την πρίζα και μπορεί να πεθάνω να πάει στιγμή. Αυτό έχει ενσωματωθεί στην πληροφόρηση των τιμών των μετοχών στο εξωτερικό και τους κινδύνους που αναλογεί. Και την ίδια στιγμή τα think tanks στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην Bundesbank, παντού, σκέφτονται και έχουν εναλλακτικά σενάρια. Αυτό είναι δεδομένο. Και βέβαια, μην ξεχνάμε και το γεγονός ότι το χρέος πλέον έχει συγκεντρωθεί στις κεντρικές τράπεζες, οπότε είναι ευκολότερο να γίνει διαχείρισή του. Τι είναι αυτό το οποίο πραγματικά μπαίνει μια βεβαιότητα? Είναι η πολυπλοκότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις? Εάν υπάρξει μια ακραία, ένας ακραίος, που δεν είναι σανικός θάνατος στην Ελλάδα, δεν είναι εύκολο να ποσοτικοποιήσουμε τις αντιδράσεις των Ισπανών, όχι μόνο καταθετών, όχι μόνο των Ισπανών, ξέρω εγώ, ομολογιούχων εγχωρίων, αλλά και των fund managers. Δηλαδή και εκεί δεν μπορείς να διακρίνεις την αυθεντική αντίδραση ενός ατόμου από την συνειδητοποιημένη, ώστε να προκληθεί πανικός. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι τα χρήματα έχουν μαζευτεί σε πάρα πολλούς ανθρώπους, οπότε μπορεί να ξεκινήσει ένας πανικός. Γιατί από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα, κύριε Ροδοπούλου, στη χρηματοοικονομική αυτή την περίοδο είναι η συμπεριφορά της Αγέλης. Άρα να προκληθεί ένας πανικός είτε από ένα τυχαίο γεγονός, είτε από ένα προκληθέν συνειδητά γεγονός. Δηλαδή, αν ο Εριάν, παράδειγμα, ένας hedge fund manager, αρχίζει και πουλάει σωριδών ομόλογα ισπανικά, πρέπει να έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκείνα τα εργαλεία, ώστε να. Παράδειγμα, θα μπορούσε να αποκλείσει το short selling για νέα περίοδο. Θα μπορούσε να ρίξει πάρα πολλά λεφτά ώστε να σταματήσει τις αγορές και να καούν αυτοί οι hedge fund manager. Αυτό θέλει λοιπόν μια οργανωμένη αντίδραση. Άρα λοιπόν, το σενάριο που λέει εδώ αριστερά, κοιτάξτε να δείτε, εμείς σας λέμε με βεβαιότητα που δεν υπάρχει αυτό, ότι αν εμείς διαλυθούμε σαν Ελλάδα και πάμε σε καταστροφή, θα γίνει και καταστροφή στην Ευρωζώνη. Είναι απιθανό γιατί κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον και τις αντιδράσεις των ατόμων. Όμως είμαι βέβαιος, αυτό λένε ο Σόιμπλε, η Μέρκελ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, λέει ότι εμείς προετοιμαζόμαστε τα τελευταία 2-3 χρόνια που σας βλέπουμε ότι λειτουργείτε ανεύθυνα. Γιατί η λογική του να σε καταστρέψω επειδή καταστρέφομαι δεν είναι καθόλου λογική. Το πιο λογικό είναι να πούμε να δούμε πώς μπορούμε να μας δώσουν περισσότερο χρόνο, να μας δώσουν λεφτά σήμερα, διότι και οι Γερμανοί θέλουν να μας τιμωρίζουν. Αυτό δεν είναι σωστή συμπεριφορά. Και θα περίμενα εγώ όχι να μας πούνε, ξέρω εγώ, έχει πάρουν λεφτά στα ΕΣΠΑ, αλλά σήμερα να δει ο ελληνικός λαός ότι υπάρχει αλληλεγγύη σήμερα. Όχι σας δίνουμε δάνεια, γιατί αυτό ο λαός δεν το καταλαβαίνει. Αν λοιπόν δούμε τα έργα να ξεκινάνε, αν δούμε, ξέρω εγώ, να γίνονται κάποιες μεταρρυθμίσεις σήμερα, θα πει ο ελληνικός λαός, εντάξει, κάνω ένα κόπο, κάνω κάποια θυσία, αλλά βλέπω και κάποιο αποτέλεσμα. Αυτό είναι και το πρόβλημα της αρχιτεκτονικής της Ευρωζώνης. Σου λέει κάθε λαός ας τα αντιμετωπίσει μόνος του. Ναι, μα σήμερα όπως είναι τα πράγματα και το πολιτικό σύστημα δεν έχει την δύναμη να καταφέρει να ξεμπλοκάρει τα έργα. Δεν υπάρχει κρατικός μηχανισμός. Απ' την αρχή το είχαν επισημάνει και ξένοι αναλυτές και σήμερα το επισημάνουμε όλοι, ότι αυτή τη στιγμή αυτό το κράτος το οποίο αδυνατεί να πάρει τα ΕΤΑΚ του 9, αυτή η φοροσπρακτική μηχανική που δεν μπορεί, δεν θέλει, δεν μπορεί, δεν μας διαφέρει τώρα, η ουσία είναι δεν τα καταφέρνει, πώς θα πάει σε ανάπτυξη? Θέλουμε μια βοήθεια. Αυτό νομίζω κατά τη γνώμη μου το σωστό, να πάμε στους εταίρους μας, για να μην κοιτάτε να δείτε. Έχουμε δομικά προβλήματα, βοηθήστε μας τώρα. Έτσι. Από την άλλη μεγάλη συγγνώμη, όταν πάει να πούνε ο Σόμπι μην κάνεις εκλογές, πετάγονται όλοι και λένε «Α, παρεμβαίνεις». Άμα λέει ο Σόμπι να φέρουμε 80 εφοριακούς, «Α, παρεμβαίνετε στη χώρα». Επομένως, πρέπει να ξεχαρίζουμε τι θέλουμε. Υπάρχει ένα πρόβλημα αρχιτεκτονικής της Ευρωζώνης, η οποία θα λυθεί το πρόβλημα, είτε ολιστικά,
Το οποίο όμως αντιδράει πάρα πολύ η Μέρκελ, γιατί σου λέει: άμα βγάλει ένα ευρωομόλογο, που εμείς εδώ και χρόνια λέμε δεν έχει λογική το ευρωομόλογο, το ευρωομόλογο επενδύσεων και κάτι διαφορετικό, ποιο είναι ο ηθικός κίνδυνος που είναι το κορυφαίο θέμα. Θα πούνε οι Ισπανοί αύριο, κάτσε ένα λεπτό, επειδή φώναξαν οι Έλληνες και επειδή τους δώσατε λεφτά, ας φωνάξουμε και εμείς τότε, να τα φωνάξουν και οι Ιρλανδοί. Άρα λοιπόν είναι λίγο πιο πολύπλοκο το ζήτημα. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε, μπορεί να είναι χαοτικό το σύστημα, αλλά μπορεί και τελικά να μην είναι. Το ερώτημα είναι, κύριε Αδοπούλου, μπορούμε να παίξουμε πόκερ τη ζωή των παιδιών μας ή την ποιότητα των συνταξιούχων? Διότι το να λέμε εγώ παίζω πόκερ από μικρός, μπορεί να παίξει μέσα σε φοιτητή σου, στο αμφιθέατρο, στο Πολυτεχνείο. Εδώ δεν μπορεί να παίξει πόκερ τη ζωή των παιδιών μου. Γι' αυτό πρέπει να έχω μια συνένεση, σοβαρές λύσεις από όλα τα κόμματα, και είμαι βέβαιος ότι πρέπει να είναι ο συνασπισμός μέσα στην κυβέρνηση την επόμενη. Μάλιστα. Είναι ένα πρόβλημα αρχιτεκτονικής, γιατί βεβαίως, για να επιστρέψουμε στο προηγούμενο, γιατί η Ευρωζώνη αντιμετωπίζει πρώτη φορά τα συγκεκριμένα προβλήματα και γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μιλήσατε πριν και για τον κύριο Ελεριάν, ο οποίος έκανε μια ανάλυση, η οποία τα περιλαμβάνει όλα. Αναρωτιέται, πάντα, αυτός είναι εξαιρετικό. Αναρωτιέται ποιος φταίει για την κατάσταση στην οποία έχει φτάσει τώρα η Ελλάδα και αναλύει. Από τη μία είναι κυβερνήσεις οι οποίες θέλησαν ουσιαστικά, έδειξαν μια προθυμία στο δανεισμό προκειμένου να υπάρξει ευημερία στη χώρα. Από την άλλη είδαμε. Ευημερία. Πλασματική, αυτό φάνηκε στη συνέχεια. Ο απλόχερος υπερδανισμός από τις τράπεζες και βεβαίως στη συνέχεια η ανετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσει όλη αυτή την κατάσταση, κάτι το οποίο μας είπατε και έρχομαι και σε εσάς, κύριε Οικονομόπουλε. Η έλλειψη μηχανισμών αποτελεσματικής για κυβέρνηση στην Ελλάδα ήταν γνωστή στους εταίρους μας και στις γραφειοκρατίες τους, οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα ικανότερες, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από τις δικές μας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τα τούνελ τα οποία τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδοτούσαν 5, 6, 7 και 8 φορές πάνω από τον προϋπολογισμό τους, ενώ τα έργα δεν γινόντουσαν και δεν είχαν ουσιαστικά πιστοποιηθεί, δεν ήταν ευθύνη μόνο της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τα χρηματοδοτούσε. Τι θέλω να πω. Οι εταίροι και οι δανειστές μας, η εκπληκτική σύλληψη Madame Merkel, ο κύριο Σόιμπλε, οποιοδήποτε κάνει αυτή τη στιγμή, η κυρία Λαγκάρντ, κριτική και συστάσεις για την Ελλάδα, όσο καλοπροαίρετα τυχόν και να είναι, καλό θα κάνουν να μην κάνουν καμία απολύτως τέτοια σύσταση. Δεν θα βοηθήσουν τα λεγόμενα φιλοευρωπαϊκά κόμματα. Αυτό το οποίο πρέπει να επιχειρήσουν να λύσουν είναι αυτό που μπορούν να κάνουν. Να λύσουν το πρόβλημα στο ευρωπαϊκό επίπεδο στο οποίο υφίσταται, ώστε η Ελλάδα να μπορέσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα δικά της ζητήματα, η Ισπανία, η Ιταλία τα δικά της, χωρίς να ξεχνάμε ότι αυτό το διωγγωμένο χρέος, θα μου επιτρέψετε την άποψη, δεν οφείλεται στον υπερδανισμό των οικοκυριών, τα οποία είναι στην Ελλάδα τα χαμηλότερα δανεισμένα από όλη την Ευρώπη, αλλά στη σπατάλη του κράτους και στη διαφθορά που όλα αυτά τα κράτη, κάποια από αυτά, γιγάντωσαν για να ενισχύσουν τις εξαγωγές τους. Δεν είναι τυχαίο ότι από την υπόθεση Siemens και Ferrostal ούτε ένα στοιχείο δεν ήρθε από τη γερμανική πλευρά αναφορικά με το ποιοι επιτέλους λαδιάριδες τα πήραν και πόσο. Όχι για να ανοίξουμε λογαριασμούς με ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή είτε είναι ή θα πάνε στη φυλακή. Κυρίως για να αποτρέψουμε την επανάληψη αυτών των φαινομένων στο μέλλον. Σας θυμίζω ότι οι μίζες που έδωσε η Siemens στην Ελλάδα, εάν το 10% ήταν σωστό από το 1996 μέχρι σήμερα, θα ήταν χοντρικά γύρω στα 880 εκατομμύρια, υπολογίζοντας τον όγκο των έργων. Μόνο 15 έχουν βρεθεί. Στελέχη πρωτοκλασσάτα, δε, όπως ο κύριος Τσουκάτος, ο οποίος είχε εισπράξει έστω και για το Πασόκ αυτό το 1 εκατομμύριο μάρκα. Είναι αυτή τη στιγμή στο επιτελείο, όπως λέγεται, του κυρίου Βενιζέλου. Μακάρι να με διαψεύσει ο κύριος Βενιζέλος και να μην είναι. Υπάρχουν άνθρωποι και στη Νέα Δημοκρατία και σε άλλους χώρους, οι οποίοι έχουν συνδεθεί δίκαιοι ή άδικα με τέτοιες διεφθαρμένες πρακτικές. Το ζήτημα, κύριε Ροδοπούλου, εδώ δεν είναι το μνημόνιο ή το αντιμνημόνιο, παρότι εκεί έχει πολλωθεί η κυβερνητική, η προεκλογική ατζέντα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αριστερά και η δεξιά στην Ελλάδα είναι γιαγιάδες ηλικίας 77 ετών. Αν ο μιμητισμός τον οποίο έχουμε για ξένα πρότυπα ακολουθεί το γαλλικό πρότυπο, που στην Γαλλία ξεκίνησε αυτός ο διαχωρισμός αριστεράς και δεξιά, με άλλα κριτήρια και έχει εξελιχθεί πλέον. Και υπάρχει παντού. Η ατζέντα δεν είναι αριστερά ή δεξιά, που σε μια αμερικανική, αν θέλετε, πολιτική σύγκρουση μεταξύ Ομπάμα και Ρόμνε θα θύμιζε την ατζέντα Βόρειοι και Νότιοι. Δεν είναι αυτή τη μνημόνιο ή αντιμνημόνιο. Εμείς ξέρουμε πολύ καλύτερα, οι Έλληνες εννοώ, όχι εμείς οι τρεις, ξέρουμε πολύ καλύτερα τα προβλήματα τα οποία έχουμε ως χώρα και πώς μπορούμε να τα διορθώσουμε. Βεβαίως χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή συνδρομή για να μας συνδράμουν στην αντιμετώπιση των τακτικών και άμεσων ζητημάτων που έχουμε, διευκολύνοντας μας και με τη ρευστότητα που δίνουν. Όμως τα ουσιαστικά μεταρρυθμιστικά μέτρα, τα οποία ακόμα δεν έχουν ανοίξει, πρέπει εμείς να συμφωνήσουμε και να τα εφαρμόσουμε. Γιατί ο εχθρός μας είναι τα προβλήματα και οι μόνοι οι οποίοι την πληρώνουν μέχρι στιγμής είναι οι άνθρωποι.
Λοιπόν, κλείνοντας, αυτή η προσέγγιση αριστεράς-δεξιάς, μνημονίου-αντιμνημονίου, που έχει επικρατήσει στην προεκλογική ατζέντα, είναι κατά την άποψή μου μια παντελώς λανθασμένη ατζέντα. Η σωστή επιλογή θα ήταν αποτελεσματική ή αναποτελεσματική διακυβέρνηση. Γιατί στο τέλος της γραφής η Ελλάδα, είτε τη μία πολιτική αποφασίσει είτε την άλλη, πρέπει να μπορεί να την εφαρμόσει. Και συμφωνώ με τον κύριο Φίλιππα ότι θα ήταν ευχής έργων σε αυτή τη συμμαχική κυβέρνηση που θα προκύψει ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει μια συμμετοχή, για να δούμε πόσο ενδεχομένως θα μπορούσε να διευκολύνει τη διαπραγμάτευση με τους ξένους εταίρους μας. Γιατί η βιωσιμότητα του χρέους, γιατί το κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι η βιωσιμότητα του χρέους ώστε να έρθει ανάπτυξη. Το άμεσο είναι να επιμηκυνθεί ο χρόνος στον οποίο θα πάρουμε αυτά τα μέτρα, να μειωθεί το κοινωνικό βάρος το οποίο υπομίζονται άδικα άνθρωποι που δεν κλέψανε, οι οποίοι έχουν επίσης δεσμεύσεις από το δημόσιο γιατί δίναν τις εισφορές τους, εξίσου ισχυρές αν όχι ισχυρότερες από τους δανειστές μας και τους εταίρους μας. Αυτό το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπίσει στη ρίζα του. Και αυτή τη στιγμή δεν περισσεύει κανείς. Αν συμφωνούμε ότι τα προβλήματα είναι ο εχθρός μας, χρειαζόμαστε ελπίδες, όχι φόβο, χρειαζόμαστε δημιουργία, όχι πόλωση. Και κλείνω λέγοντας κάτι στο οποίο αναφερθήκατε νωρίτερα. Οι Ευρωπαίοι εταίροι εμφανίζονται αυτή τη στιγμή διατεθειμένοι να βοηθήσουν την Ελλάδα. Τυχαίνει να γνωρίζω ότι κορυφαίος Ευρωπαίος Επίτροπος, σε μια συζήτηση που είχε χθες με έναν νεοεμφανιστέντα πολιτικό άνθρωπο από ένα νέο κόμμα, το οποίο από ό,τι βλέπω τις μετρήσεις έχει σοβαρές πιθανότητες να μπει στη Βουλή, δεσμεύθηκε ότι για την ενίσχυση της δημιουργίας στην Ελλάδα, όχι της δημιουργίας ξανά, της δημιουργίας, της καθημερινής δημιουργίας, είναι έτοιμος αυτός και οι συνεργάτες του να συζητήσουν ένα νέο σύμφωνο ανάπτυξης. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αυτές οι προσπάθειες, οι οποίες έρχονται από ανθρώπους που δεν έχουν σκοπό να ασχοληθούν με την πολιτική, αλλά αναγκάζονται να μπουν για να λύσουν προβλήματα, γιατί συνειδητοποιούν ότι χωρίς αυτή την αλλαγή δεν θα έχουν μέλλον δουλειά στην Ελλάδα, είναι πολύ σημαντικές. Αυτές τις αλλαγές, είμαι βέβαιος, μπορούν να διαπραγματευτούν ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Βενιζέλος, οποιοδήποτε λογικός άνθρωπος δεν προτάσει τη διανομή της εξουσίας στη δική του ατζέντα, δεν προτάσει το πολιτικό του συμφέρον, αλλά με ρήτρες πολιτικής ανιδιοτέλειας. Ακόμα και αν συμφωνεί ότι συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση που θα δώσει λύση, θα φύγει χωρίς να είναι υποψήφιος σε κανένα ρετό αξίωμα στις επόμενες εκλογές, ώστε να θέσει τους κανόνες. Γιατί ή θέτει τους κανόνες ή παίζει το παιχνίδι. Και τα δύο δεν γίνονται. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να δώσουν με αυτή τη συλλογιστική λύση. Και το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η λύση. Όχι το μνημόνιο, το αντιμνημόνιο, η αριστερά ή η δεξιά. Αυτά, θα με συγχωρήσετε, είναι πολυτέλειες οι οποίες δεν έχουμε. Μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα. Ελάτε να συμφωνήσουμε στις προτεραιότητες. Αφήστε αυτά στα οποία διαφωνούμε. Ας κάνουμε αυτό το πρώτο στο οποίο συμφωνούμε, με τη μεγαλύτερη δυνατή οριζόντια κοινωνική συνένεση, και όλα τα άλλα θα έρθουν. Αλλά αν η Ελλάδα δεν κυβερνηθεί, αν δεν αποκατασταθεί η δικαιοσύνη, γιατί εσείς ή εγώ ως υπουργοί θα μπορούμε να λογοδοτούμε 40 χρόνια μετά, αν μας πιάσουμε το χέρι στο μέλι τότε, και αν δεν αποκατασταθεί αυτό που και ο κύριος Φίλιππας ενίσχυσε, η εμπιστοσύνη και η αποτελεσματικότητα του κράτους, όχι ελπίδα δεν έχουμε, αλλά καλά θα κάναμε να τα μαζεύαμε από τώρα. Λοιπόν, και με αυτό να περάσουμε στις επόμενες διαφημίσεις, κύριε Οικονομόπουλε, και επιστρέφοντας να κλείσουμε την κουβέντα μας, να δούμε τι γίνεται από εδώ και στο εξής στην πράξη, να μην μπούμε σε σεναριολογίες όπως βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, αλλά να δούμε πραγματικά ποια είναι η κατάσταση και ποιες είναι οι λύσεις, και βεβαίως κατά πόσο η ανάπτυξη μπορεί να βοηθήσει άμεσα την Ελλάδα τη στιγμή που χρειαζόμαστε άμεσα κεφάλαια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.